Καλημέρα, Κυριακή 27 Μαΐου 2018. Η ομάδα ετοιμάζεται να εκτράμει στα Καλάβρυτα. Θα αρχίσουμε, μαζευόμαστε εδώ με επίτιμο καλεσμένο το φίλο μας ο Φώτη. Yes, για λίγες εμφανίσεις. Καλημέρα σε όλους, καλά να περάσουμε, καλή διαδρομή. Έτσι λοιπόν, ο Φώτης μας έλειψε, παιδιά. Και καλημέρα. Και απόντα σήμερα το φίλο μας το Θοδωρή, που λόγω δουλειάς δεν θα έρθει σήμερα μαζί μας. Καλημέρα, Θοδωρή. Θα ήρθα να σας πιστεύω το μαρτύρι. Καλό και αυτό. Λοιπόν, δεν θα μπορέσει να έρθεις. Δεν πειράζει, στην επόμενη εκδρομή μας. Λοιπόν, έτσι. Κύριος Παγώνης, καλημέρα σας, κύριε Παγώνη. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είναι, καλά. Μπράβο. Μαζευόμαστε σιγά-σιγά. Θα περάσουμε όμορφα. Καλάβρυτα και Σπύριο Λιμνός. Έτσι ακριβώς, θα περάσουμε όμορφα. Καλημέρα από τα Καλάβρυτα. Η ομάδα μας σήμερα έχει έρθει για καφέ. Όπως βλέπετε, έχουμε μαζευτεί πάνω από 30 μηχανές. Σήμερα είναι 27 Μαΐου. Για το τυπικό, να πούμε και ημερομηνία. Πολλές μηχανές, πολύ όμορφη παρέα. Όσοι δεν ήρθατε, χάσατε. Αυτό έχω να δηλώσω. Πάμε τώρα να δούμε και τους... Θα μας τσιμπήσει αυτό, Τάσο. Τσιμπάει! Έχουμε εδώ και τα ελικοπτεράκια μας, τα πάντα όλα. Πάμε να δούμε τώρα και τους οδηγούς. Έχουν πιάσει για καφέ κατευθείαν. Συνεχίζουμε από τον αρχηγό της ομάδας. Ω, πήγαινε μπροστά. Πήγαινε μπροστά. Σβήσω. Λοιπόν, για πες μας. Καταρχήν, καλημέρα. Δεν υπάρχει αρχηγός. Όλοι είμαστε αρχηγοί. Και όλοι είμαστε φίλοι εδώ πέρα που περνάμε όμορφα. Λοιπόν, βρισκόμαστε Καλάβρυτα, είμαστε στην πλατεία. Έρχεται και η άλλη κάμερα από εκεί πέρα να έχουμε και... Δίπλανο. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ πέρα στην πλατεία των Καλαβρύτων. Πολύ ωραία διαδρομή. Ήρθαμε πάρα πολύ ωραία, ήρεμα. Λοιπόν, για να μιλήσουμε και λίγο εδώ με τα παιδιά τώρα, για να πάρουμε εδώ ένα τα παιδιά εδώ πέρα. Μιλήσουμε, ένα τον ο κύριος Φώτης. Γεια σας, κύριε Φώτη. Μας λείψατε καταρχήν. Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλά, εσύ. Μας λείψατε, φίλε, πού ήσουν, α? Ήμουν Ρόδο, παιδιά, συγγνώμη. Έχουμε και μια παρέα εκεί πέρα να συντηρήσουμε, έτσι. Χαιρετισμούς πολλούς στη Ρόδο, στα παλικάρια κάτω. Να είναι πάντα καλά. Με υποδέχτηκαν απίστευτα, περάσαμε ωραία και θα ξαναπάω να τα ξαναπούμε. Πού μιλάω, στην 1, στη 2, δεν ξέρω. Λοιπόν, καλά να περάσουμε, συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργος Ζάκας. Καλημέρα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και είναι μια γρήγορη εξόρμηση, θα έλεγα. Και πιστεύω ότι στη συνέχεια θα είναι πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα στα παιδιά. Καλημέρα στα παιδιά. Από τα Καλάβρητα σήμερα. Γράφω καλά. Γυρίζουμε Ελλάδα. Γυρίζουμε την Ελλάδα, βολτάρουμε. Ωραία μέρα μας κάνει, καλή διάθεση έχουμε, καλή παρέα είμαστε. Μια χαρά. Όλα ωραία. Βεβαίως. Ψάχναμε καφέ από το πρωί. Χαρτάκια πήρα. Εσύ ήσουν αυτός που φώναζε για τα χαρτάκια. Εγώ. Βρήκαμε. Έχω πολλά φυτά εδώ πέρα. πολύ κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, για να σας περάσω λίγο από εδώ, ρε παιδιά. Α, γεια σας. Καλημέρα σας. Γιατί συγκεκριμένα να δείξουμε την κοπέλα? Καλημέρα. Καλημέρα. Θέλετε να φύγετε? Θέλει να φύγει η κοπέλα και πρέπει να δώσει συνέντευξη. Α, έτσι. Ξέρεις. Είναι πρώτη εκδρομή. Στις γυναίκες δεν πηγαίνουμε ποτέ. Εκτός άμα μας το ζητήσουν. Δεν έρχονται ούτε αυτές όμως. Οπότε. Λοιπόν, περνάμε ωραία. Εντάξει, εμείς δεν πήγαμε Πανελλήνια. Οπότε ήταν η πρώτη εκδρομή που ήρθαμε για φέτος. Ωραίο καιρό έχει. Θα περάσουμε καλά. Περιμένουμε. Και θα δούμε τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Από μένα όλα καλά. Καλή παρέα. Ωραία διαδρομή. Περάσουμε ωραία. Πάμε και στο σπίτι μετά να δούμε τι γίνεται. Ναι, όλα καλά. Μετά το σπίτι έχουμε και μια ταβέρνα που μας περιμένει. Αυτά εννοούνται. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Τι κάνετε? Τα είπαμε εμείς ήδη. Ήρθαμε εδώ πέρα να κάνουμε την εκδρομούλα μας. Κάνουμε και μια εγχείρηση ανοιχτή καρδιά ταυτόχρονα για να μπορούμε να πρίζουμε τον κόσμο με το PMR στην επιστροφή. Οπότε μια χαρά. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε, Κωστή. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, Δημήτρη. 27 του μηνός σήμερα. Μια δρομούλα στα Καλάβρητα. Περνάμε όμορφα. Πίνουμε το καφεδάκι μας. Και επέτυχε συνέχεια. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Να είσαι καλά, φίλε. Άρη, καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Πώς από εδώ? Είδαμε φως. Τι είχατε να κάνετε εδώ, δηλαδή? Εγώ μόλις τώρα σας είδα και φεύγω, παιδιά. Χάρηκα πολύ. Α, εσύ δεν θα πληρώσει. Όχι. Να δούμε. Μπάλα, ποιος έφερε? Θα παίξουμε και μπαλά. Μάλιστα. Καλό αυτό. Τσαούσογλου, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνουμε? Καλώς βρεθήκαμε πάλι. Ένα μήνα μετά την Πανελλήνια ακριβώς. Περίπου. Μια χαρά, Πελοπόννησο επιτέλους. Ναι. Μια χαρά. 23 μηχανές. Κάπου εκεί είμαστε. Σούπερ. Πολύ καλά. Πέρασαν πολύ ωραία. Έχουμε συνέχεια. Έγινε. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Αντρέα, καλημέρα. Καλημέρα. Πολύ ωραία, όλα καλά. Εδώ δροσούλα, Καλάβρητα, πιούμε το καφεδάκι μας και συνεχίζουμε. Πραγματάκι για τα Καλάβρητα. Βρίσκομαι στα Καλάβρητα, που είναι μια ορεινή κομμόπολη του νομού Αχαΐας. Είναι χτισμένη στις πλαγιές του όρου Χελμού και σε ύψος 735 μέτρων. Ο πληθυσμός του, μόνιμη κάτοικη, είναι 1.624 άτομα. Από εδώ μπορείς να ανέβεις στα Καλάβρητα, μπορείς να ανέβεις και από το διακοφτό κάτω με τον οδοντοτό σιδηρόδρομο, ο οποίος εγκαινιάστηκε το 1896 για να συνδέσει το διακοπτό με τα Καλάβρητα. Λοιπόν, αποτέλεσε ένα από τα δυσκολότερα έργα της εποχής του, λόγω του δύσβατου εδάφους που υπήρχε εδώ πέρα και για το μεγάλο υψόμετρο για το οποίο ανέβαινε. Ο σιδηρόδρομος διασχίζει το φαράγγι του Βουραϊκού, περνώντας σε μεγάλο μήκος από σύραγγες και γέφυρες, καλύπτοντας συνολικά περίπου 22 χιλιόμετρα. Εξακολουθεί φυσικά να χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα για τουριστική περιήγηση. Και δεν πειράζει. Δεν υπάρχει λόγος. Και είναι μία από τις ομορφότερες ομολογουμένως διαδρομές σε όλη την Ευρώπη. Και πρέπει κάποιος σίγουρα να την κάνει αυτή η διαδρομή. Λοιπόν, η ομάδα κάθεται εκεί στην καφετέρια, σε ένα πολύ ωραίο σημείο. Θα μιλήσουμε με τα παιδιά και συνεχίζουμε. Η μέρα σήμερα είναι πολύ μεγάλη ακόμα και συνεχίζουμε. Έχουμε να πάμε και στο Σπήλαιο των Λιμνών και μετά για φαγητό και επιστροφή μετά προς Αθήνα. Λοιπόν, καλημέρα.
συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα Καλάβρητα για τους Vestrom Greek Riders.
τώρα λοιπόν από τα Καλάβρητα. Είμαστε στην περιοχή Πλανητέρο. Έχουμε έρθει γύρω στις 20 μηχανές. Έχουμε σταματήσει σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Όπως μπορείτε να δείτε, έχουν ιχθυοκαλλιέργειες από πέστροφες. Το μαγαζί εδώ φημίζεται για την ποικιλία τους επέστροφες, άσχετα αν εμείς φάγαμε και λίγο κρεατικό. Και θα συνεχίσουμε σιγά σιγά να δούμε, είναι ένα μέρος εξαιρετικό, γεμάτο με πλατάνια, έχει φοβερή δροσιά και πάρα πολλά νερά. Συνεχίζοντας λοιπόν την εκδρομή μας στο Πλανητέρο, όπως θα δείτε το μέρος είναι εξαιρετικό, έχει ποτάμια, έχει πλατάνια, πραγματικά είναι μια όαση όλο αυτό. Σε μια περιοχή σχετικά κοντά από την Αθήνα κάναμε 2-2,5 ώρες, 20 μηχανές όπως προείπαμε και ακολουθώντας πιστά ο ένας τον άλλον για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Αφού έχουμε φάει θα περπατήσουμε λίγο γύρω εδώ, στα πλατάνια, στα ποτάμια, έτσι θα καταγράψουμε ωραίες εικόνες και θα συνεχίσουμε παιδιά. Ανέβουμε λιγάκι λοιπόν εδώ στο μαγαζί να δούμε τα παιδιά που έχουν συγκεντρωθεί, έτσι. Τελειώνοντας το φαγητό, για να συνεχίσουμε και τη βόλτα. Και μόλις έπεσα πάνω στο Δημήτρη. Οχ! Μητράκι, δύο λόγια θα μας πεις. Τι να πω. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα και συνεχίζουμε και περνάμε όμορφα. Είναι όλα καλά, τέλεια. Ελάτε να δούμε λοιπόν και τα υπόλοιπα μέλη. Ο φίλος μας ο... Εγώ κλέβτης κερασιών. Όπως βλέπετε τρώμε και λίγα κεράσια. Λαράκι κεράσια στη Μύκονο 13 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Κλέβω, τι να κάνω. Τι κάνουμε, όλα ωραία. Πώς το βλέπεις το μέρος? Πολύ ωραία, δεν το ξέρω εγώ το μέρος γιατί είμαι και από εδώ γύρω γύρω. Οπότε, τι λέω. Όχι ακόμα, μια κοκακόλα. Για μια κοκακόλα δεν μεθάμε, πάμε. Και περνάμε στον κύριο χώρο, μέσα όπου είναι συγκεντρωμένο παιδιά όπως βλέπετε. Έτσι, ας ξεκινήσουμε από τα κάτω τραπέζια να μας πούνε δύο κουβεντούλες. Γεια σας παιδιά. Πάλι εδώ. Εντάξει, περνάγαμε απ' έξω, είδαμε ότι καθόσαστε και είπαμε να πάρουμε μια δήλωσή σας. Ωραία, αμέσως όλοι τώρα εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ομάδα που με κάλεσε σήμερα σε αυτή την ωραία βόλτα. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Καλά, καλή επιστροφή. Ο Πάγκαλος. Πρώτη φορά η αλήθεια είναι έχω μείνει άφωνος. Συγχαρητήρια κύριε Παναγιώτη. Συγχαρητήρια. Ο λόγος σας ήταν. Ευχαριστώ. Κύριε Κώστα, θέλετε να μας πείτε κάτι? Ναι, εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σε αυτήν την ομάδα. Ελπίζω να είμαστε. Φάγαμε και τα μαγαρόνια μας. Να είμαστε καλά και του χρόνου την άλλη εκδρομή να ξανάρθουμε. Του χρόνου. Παρακαλώ. Ο νονός. Τι να πούμε ρε παιδιά, να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι όλοι μας. Ότι περνάμε όμορφα. Υπέροχα όλα, όμορφα, ωραία. Τι άλλο να πούμε. Προσέχω τα αρνάκια μας να μην λοξοδρομήσει κανένα. Όλα μια χαρά. Καλησπέρα και πάλι από μένα. Περάσαμε καλά, ωραίο το σπήλαιο, ωραίο το φαγητό, ωραίο το μέρος, ωραία διαδρομή. Πάντα τέτοια και να περνάμε καλά.